Γεια σας, κύριε. Ο Γιώργος Βαρεμένος, αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλημέρα, κύριε Βαρεμένα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Πέστε μας, καταρχήν, είχαμε προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Είχαμε αυτά που λένε απειλές, νοθεία, καταγγελίες. Ακούστε να σας πω τώρα. Καταρχάς, εχθές μετά την έκδοση του αποτελέσματος στον Διαρμπακύρ, υπήρχε ένα μπαράζι πυροβολισμών, πανηγυρικών πυροβολισμών. Τώρα, αν προέρχονταν από τα στρατόπεδα που αυθονούν μέσα στην πόλη, από τη στρατοκορφυλακή, από πολίτες, δεν ήμουν σε θέση να το αξιολογήσω. Από την πλευρά του Φιλοκρατικού Κόμματος πανηγύρισαν με μια πορεία νέων ανθρώπων, γιατί ήταν όντως μια σημαντική επιτυχία του κόμματος αυτού τώρα. Για τις συνθήκες των εκλογών. Οι εκλογές, όπως ξέρετε, διεξήχθησαν μέσα σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ειδικότερα στις περιοχές τις κουρδικές, που είναι πολύ ευαίσθητες, όπως το γνωρίζετε. Mm-hmm. Είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα. Ήταν δύο φορές πιο σημαντικά τα πράγματα από αυτή την άποψη. Τώρα, για τη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, της εξαγωγής της πληροφορίας, τέλος πάντων, η καταγγελία που είχαμε στο Διαρμπακύρ ήταν για 1000 προσημειωμένα ψηφοδέλτια. Πήγαμε εκεί στο συγκρότημα αυτό. Είχε λήξει το συμβάν. Τώρα τι να σας πω, μην έχετε στο μυαλό σας την εικόνα εκλογών που διεξάγονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό, ως προς αυτό δεν αναφέρομαι τις συνθήκες διεξαγωγής, αλλά στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Όσο πάμε πιο ανατολικότερα, τα κράτη προσυδειάζουν μια άλλη μορφή εξουσίας που έχει προσωπική χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα τώρα δεν ήταν, όπως ξέρετε και εσείς, αυτό που περιέγραφαν οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση προέβαλε κάποια περιστατικά που έγιναν σε γειτονική περιοχή κατά κάποιο τρόπο τον Διαρμπακύρη, στην Σαντιούρπα. Κύριε Βαρεμένα, θα μας δώσετε λίγο και τη δική σας εκτίμηση για την επόμενη μέρα που φέρνει απόλυτα κυρίαρχο τον Ερντογάν. Αυτό είναι προς όφελος, δηλαδή είναι μια κατάσταση που από εδώ και πέρα θα είναι θετική για την Ελλάδα, αρνητική, στο ίδιο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ σύνθετη. Ένα αρνητικό οπωσδήποτε είναι η ενισχυμένη παρουσία του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπακτελή. Να δούμε τώρα πώς θα αναλάβει κιόλας το κόμμα αυτό, το οποίο κατέγραψε μια δύναμη η οποία δεν αναμένονταν. Αυτό οπωσδήποτε είναι αρνητικό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ως προς τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος και κυρίως την τουρκική τακτική και στρατηγική στο Αιγαίο, το κόμμα της αντιπολίτευσης, το φιλοκεμαλικό, ας το πούμε έτσι, και μάλιστα, δεν υπολείπονται καθόλου σε εθνικισμού από το κυβερνών κόμμα του κυρίου Ερντογάν. Μπορώ να σας πω μάλιστα ως προς ορισμένα σημεία το ξεπερνούν, και αυτή την ερώτηση την έθεσα σε έναν εκπρόσωπο του κεμαλικού κόμματος, λέγοντας ότι το κόμμα είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα όπως αυτό προσδιορίζεται, και το γεγονός ότι σε εθνικισμό ξεπερνάει καμιά φορά και το κυβερνών κόμμα είναι παράξενο. Αυτή την ερώτηση είναι που έθεσα. Η απάντηση βέβαια ήταν γενικόλογη, ότι εμείς έχουμε 6 σημεία και μόνο το ένα εξ αυτών αναφέρεται στον εθνικισμό. Η ουσία είναι αυτή που σας περιγράφω βέβαια. Όπως ξέρετε, οι σχέσεις του Προέδρου Ερντογάν με τη Δύση, αλλά και όχι μόνο, είναι διαταραγμένες. Δεν ξέρω αν θα έχουν μια ευθύγραμμη πορεία από εδώ και στο εξής οι σχέσεις αυτές. Αν δηλαδή θα μπαίνουν επιδεινούμενες ή θα έχουμε διάφορες αλλαγές, διότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει στροφές 180. Μένει να το δούμε, κύριε Βαρεμένε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.